Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς. 11η αγωνιστική των δεύτερων όμιλων της Evolution. Οι Young Bowlers φιλοξενούν Μπονόμπο, μάλλον φιλοξενούν τους Young Bowlers για να είμαστε ακριβείς. Μπονόμπο στην 1η θέση με 7-11 ρεκόρ. Οι Young Bowlers στην 4η. Στην 5η μάλλον με 12-6. Τελευταία αγωνιστική και οι δύο ομάδες νίκησαν. Πέτα να μας εσπάσει τη μύτη. Μην μονόπο του Σεν Παολί με 4-4-66. Ενώ από την άλλη στο ίδιο γήπεδο στο μπασκετάκι αρένα οι μπόλες πήραν πολύ μεγάλη νίκη. Ενός λεπτού στη γη. Ενός λεπτού στη γη. Για τα Τέμπη, για τα Τέμπη, ενός λεπτού στη γη. Όπως έλεγα, οι Bowlers είναι τεράστια νίκη απέναντι στον Βλαστιακό. Σε ένα πολύ δραματικό μάτσο, το οποίο κρίθηκε τελείως στον πόντο με 67-65. Πρώτη κατοικία τους Πράσινους. Ζερμπάνος, μπάλα έξω. Ράπτης. Τρεις ο Ανδρεάδης. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Ο Λιβάκης επιθετικό και το πρώτο καλά του μάτς. Μαζεμένες και οι δύο ομάδες. 9 για τους κίτρινους, 10 για τους πράσινους. Και οι δύο ομάδες σήμερα καίγονται μέσα στις αγωγικά για την νίκη. Αν νικήσουν σήμερα οι Bowlers, φτάνουν σε 13 νίκες και ξαναμπαίνουν στην τετράδα, δείχνοντας έξω τους μοστογόνους. Ενώ από την άλλη, αν οι Bowlers σήμερα χάσουν, μπορούν να φτάνουν 8 φετινές νίκες και μπαίνουν ξανά στη ζώνη της παραμονής. Λάθος ο χιλιάδος για εκείνους. Ζορμπάνος για τρεις. Αστόχος λοιπόν αμυντικό του Αραβαντινού. Μπαλά στη γωνία. Σε μακάζος για τρεις. Αστόχο και αυτό. Από τον Φουρλή. Μπαλά στον Ανδρεάδη. Λιβάκης. Μόνο θα πάρει να στείλει από τον Αργυρόπουλο. Μπάλα χαμηλά στον Ανδρεάδη. 4 δεύτερα. Δεξιά ραβέρσα. Ούτε τώρα το 0-2 παραμένει. Στον πρώτο γύρο οι Bowlers είχαν νικήσει με 76-53. Μπονόμπο πρώτο καλάθι και για εκείνους. Ο Πετρόπουλος θα σπάσει το ρόδι. Αλφαντίζα Ραμπαντινός, Λάγιος, Μπάμπαλης και ο Σταύρος και ο Στάθης. Πετρόπουλος, Σιαμάνης, Κουραδούλας και Φουρλής. Και είναι έτσι μονάμα. Από την άλλη, η 10 που έχει να διαχειριστεί σήμερα ο Μάικος Στεφανάκος είναι η Ανδρεάδης, Αγγυρόπουλος, Ζορμπάνος, Τεανίδης, Κολυβάκης, Κρόκκος, Λάσκαρος, Μιζάκης, Ράπτης και Σακελάριου. Για δύο Κολυβάκης. Άστοχος λοιπόν, μακριό του Πετρόπουλου. Μπάλα στον Αλφαντή. Ο Λεκάντιος σήμερα για τους κυκρινούς. Τον Βάκης Φέρμπης στον εφηδιασμό πάει ένας εναντίον ενός και βγάζει και αυτό το καλάθι. 4 γρήγοροι πόντι για τον μόνιμο MVP των Πράσινων. Αλφαντής. Λάμπρο. Αναφορά από το πλάι. Τρόπουλος. Μεγαλώσει ο Αλφαντή. Έτσι δεύτερα, τέσσερα. Λύστηκε εκεί, έπαιξε προσπάθεια. Δεν βρήκε κάτι. Πολύ καλή η άμυνα του Ζορμπάνου. Κολυβάκης. Ράπτης. Ανδρεάδης, εμνημόνος ο Λαβής Κασέ. Αλλά χαμηλά στον Αγιερόπουλο, λάθος η πάσα. Νομίζω θα πρέπει να το πάρει αυτό το στάκι. Δύο τέσσερα.
Παπαντινός. Αντιλάει μπάλα. Και όπλος παίζει μικρά τον Κολυβάκη. Εκεί έχει μισμάτ νομίζω. Φλωτεράκι εύστοχο από τον Φουρλί. Διαδός καλά από τον Αδράμι. Έχει πολύ γρήγορα και μέσα στον ύπνο την άμυνα. Τέσσερα έξι. Καμάνης. Μη καλέ ένα. Πανώ. Ένα φαουλ μόλις μέχρι στιγμής. Από τον Μπονόμπο καθαρό το μάτσο πρώτο πεντάλεπτο. Τον Βάκης για δύο. Άκτυπος εδώ ριμπάουντ. Ο Αλφαντής. Και οι δύο ομάδες θεωρητικά πάντα και με βάση του ρόστερ θα μπορούσε να τα πάει κάπως καλύτερα. Σίγουρα αυτό ισχύει για τον Μπονόμπο. Μπορεί νομίζω μέχρι εμείς ούτε ο Σιώδης έχω κάνει αρκετά επιτυχημένη χρονιά. Είναι μέσα στο παιχνίδι της Ετράδας. Αν νικήσουν σήμερα επενδυμίζω ξαναμπαίνουν. Ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω και οι δύο ομάδες αν ήταν σε κάποιον άλλον, θα συζητάγαμε με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Είναι πρόκληση της στα play-offs ή όχι. Το Λιβάκης για δύο, το βάζει και αυτό. Έχει το δυστυχόλι, time-out, η Μπονόμπο. Επίστρεψε με το time-out, 6 πόντια από τον Λιβάκη. Δύο τον Αγράδη, για τους πόλους από τον Άρχο, εξάς και δύο. Δύο από τον Σερή και δύο από τον Λιβάκη. Δύσκολη προσπάθεια στον Αραβαντινό. Τρόπουλος στο rebound, μάχεται εκεί, σπάει την μπάλα έξω. Κουραδούλα σε δίθε προς το καλάθι. Ωραία κίνηση, καθόλου τελείωμα. Τρόπουλος ακόμα ένα rebound και δύο φάουλ και δύο βολές. Το 4-8 παραμένει. Έσα η δεύτερη διαφορά στους 3. Πετρόπουλου. Μπαλά για τους πράσινους. Αγγυρόπουλος αντόπιση τον Κολυβάκη. Για δύο από εκείνον. Άστοχο. Ο Κολυβάκης έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που παίζει, είναι λίγο ανορθόδοξος. Αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι και βάσει των αποτελεσμάτων ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Είναι για πάει σχόλια των πόλεων για φέτος. Αλφαντής, ωραία, πας χαμηλά, Πετρόπουλος, καλάθι. Πολύ ωραία πάσα. Το μισό καλάθι ήταν η assist. Ανδρεάδης χωρίς πολύ σκέψη ο Πάνος. Δεν πηγαίνεται. Ανεβάζουν και τρέχουν. Λιμπονόμπο. Αλφαντής. Κοραδούλα συζητάει. Αλλά δεν ξέρει την μπαλά. Τώρα να πάει από το καλύτερο εκείνον. 9 δεύτερα. Πολύ καλά μου Κολυβάκη, μπλοκ καθαρά στην μπάλα. Ο Πάνος είναι καταπέτω πολύ ωραία σταυρωτή. Ας το κλώσω τελείωμα. Τον Παναγιώτη 7-8 μειώνει στον πόντο. Η κυπερδούχη. Και δεν σημαίνει εκείνης. Αλφαντής. Και τον Ζερμπάνου. Ένα τέρμα, καταδιώσει στην πρώτη φάση, 7-10. Και αυτή θα σου πούμε ταμπλό, Λάμπρος Αλφαντής. Πρώτο φιλοδάκι του Μάτς, έρχεται από τους Μπονομπόλτ. Σημείς αυτή η τριάδα, Αλφαντής, Λεκάντης.
και ο Κουραβουλάς. Είναι πολύ επικίνδυνη. Όταν έχετε και ο Μπαμπαλής, μιλάμε για ένα πολύ καλό επιθετικό σύνολο. Το έχω πει και στον Λαμπρό και στον Θωμά, διορθώνω, και στον Λαμπρό. Πρώτες αλλαγές του μάτς, μέσα Σακελαρίου, μέσα και Κρόκος, έξω Ράπτης και ο Ανδράδης. Επαναφορά από το πλάι. Παίζει με πλάτη, κερδίζει χώρο, σηκώνεται και ευστοχή με τα μπλοκ. Μέχρι στιγμής που είναι αυτός και αποτελεσματικές βολές έχουν επιτευχθεί προς το καλάθι και έχουν δικαιωθεί. Ακόμα ένα deflection, αλλά εκτός. Μέσα και ο Λάσκαρης. Πράσινος έξω ο Αργυρόπουλος. Αλφαντής για δύο. Ο Φουραβούλας πατούσε. Το rebound foul πάνω στον Αλφαντή. Λάθος ο Πασά. Το λιβάκι νομίζω δεν την περίμενε και ο Λάσκαρης. Από το timing 1-26 το ρολόι, 2-2 τα φάουλ. Μπροστά με συν 2 οι Bowlers. Αφαντής. Χαμηλά πολύ καλή άμυνα ξανά από το βάλω. Μιλήσω είναι το δεύτερο πλεξιμό του. Κρόκος Σακελαρίου βρήκε καλό χώρο, αλλά νομίζω εκεί σαν να φοβήθηκε. Ούτε ο Παλβατσιές εκεί, ούτε με follow, ούτε με θετικό. Το καλάθι ούτε τώρα. Κατεβάζω ο Αλβαντής. Παλάζω ο Αραβαντινό. Για δύο το σουτ, αστοχό. Τελευταίο μισό λεπτό. Πρώτος θα οργανώσει. Μπαλά χαμηλά. Κατελαρίου. Λάσκαρης. Δύο το σουτ. Κακό. Rebound. Από κανέναν. Deflection. Από τον Αραβαντινό. Κατοχή για τους πράσινους. Φουραδούλα. Μεγάλη πάσα Πετρόπουλος. Στήριγμα του Αλφαντής. Βγήκε γρήγορα από τον Μπολέρς. Πετρόπουλος σώζει. Μπάλα στον Λάμπρο. 7 δεύτερα πρέπει να πάρουν όλα νομίζω. Λίγο Λόμπο. Αλφαντής δεν έχει καλό spacing. Δεν έχει το χρόνο. Ο χρόνος θα λήξει. 10-12 σκορ. Πρώτη δεκαλέπτου. Δεύτερο δεκαλέπτου. Ζωφία 10-12. Το σκορ της πρώτης περίοδου. Μιας δύο βολές, 3-9 δίποντα, 1-4 τρίποντα για τους Μπολόμπο. Καμία βολή για τους Μπολές, 6-15 δίποντα, 4-3 τρίποντα. 9 για τα rebound, 2-3 ασίς, 7-6 τα αμυντικά. Αμυντικά rebound. Ασίς 4-2, κλεψίματα 2-5, 1 κλέψιμο μόνο. Νομίζω πως είναι 2, όπως και να έχει. Σακελαρίου, ανάποδο λέει από άστοχο, ριμπάνω το Τρόπουλος. 10-14 το συνολικό έφτιαξε στο πρώτο δεκαλέπτου, ελαφρώς πιο εφησία. Η πράσινη καλά, το Σακελαρίου, 10-14. Για να το σκοφόντος. Τρόπουλος, νέψιμο ο Ζορμπάνος, δεν ολοκληρώνει.
Κολόμπο. Κολόμπο έχουν πάρει τρία συνεχόμενα ματάκια. Μισελ Πάολι με Κολόμπο ας πούμε τον Βλαστιακό. Νομίζω το Βλαστιακό είναι πήρε την ομάδα από τον Βλάς. Αλλά το Κολυβάκι γρήγορο 4-0 σε ρίχνει νουν και δεύτερη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι η διαφορά σας είναι 6. Πετρόπουλος ήταν και γίνει μπαμπαλίδες στο παρκέ λάθος στο σουτ. Το πρόγραμμα για τον Μπολόμπο έχει νέα τριποντοκρατία στις 3 του μήνα και 15 παίζουν με τους υπότες και στις 27 με τους ανώνυμους. Με μία νίκη νομίζω μπαίνουν για τα καλά στο παιχνίδι της παραμονής. Όλοι νομίζω έχουν λιγότερα ματσάκια, όπως είναι για αυτή 4. Τρία. Σεν Πάολι Κολόμπιας και μία τριποντοκρατία. Πολύ άρεσα σενάρια για την πρώτη στο play-off. Νομίζω οι μπόλες μπορούν να καταλήξουν από δεύτερη έως και πέμπτη. Θα δούμε και στη συνέχεια αυτά λίγο πιο αναλυτικά. Στα δικά μας 10-16. Άρχονται σε πρώτο 1,5 λεπτό στην Μπολόμπο. Τους προσπείτε. Λάγιος είναι μόνος του, δεν παίρνει την μπάλα. Κουραδούλας. Μη κλειστή και αποτελεσματική άμυνα των μπόλερς. Πρώτο συγκρατή. Πάνω στο Κολυβάκι. 3. Ο Κόλλι Χλάτς. Ο Κολυβάκης πλέον στους 11 πόντους, ένα τριποντάκι και 4 τριποντά. Καλά θα έρθει από τον Φουρνί, rebound αμυντικό. Μπάλα στον Κρόκο. Σακελαρίου. Ζορμπάνος και αυτός. Όχι. Λοιπόν, εκτυπικό. Από τον Σακ. Δύο φλότερ μέσα και αυτό. Δείτε μόνο μας. Λοιπόν, από αυτό και θα γίνει 10-21. Στρέγα στο μάτς 10-21. 9-0 το σέρι των Μπόλερς. Ένα τρίποντο από τον Κολυβάκι, 5 μάλλον από τον Κολυβάκι. Ένα τρίποντο και ένα τρίποντο. 2 από τον Λάσκαρ και 2 από τον Σακελαρίου. Και τον όμπο ακόμα ψάχνω το πρώτο του πόντο. Παπαλής πέρασε στο έτσι στο drive, πολύ καλή άμυνα. Πάμε στον Σταύρο. Τον Πασκολυβάκι μέσα και να δει υποφελίστε με καραμπόλα. Για 3 ο Κόλλι μέσα και αυτό. Από τον Γιώργο η διαφορά πλέον ξεφεύγει στην 14. Κουρλής. Ξανά το αναπαιχθέντα φάουλ. Καλό για να κόψει τον εφηδιασμό. Το φαντήσετε μαζί να μπει στο παρκέ. Δηλαδή έξω μέσα ο Θεανίδης. Είναι ο Μουζακής, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ο Δροπάνος. Βάκης, πουλής στο μακάρι από κοντά. Μπάλα χαμηλά στον Λάσκαρη. Νέα δεύτερα, ο Μουζακής, ο Δροπάνος. Ένα φιγαράκι από το κέντρο, rebound. Ο Σάρης ο Μουβαλής. Σε εκείνον ξανά. Κουραδούλας. Ζητάει το κόψιμο. Παλά στη δεξάι. Καπογίσουν Αλαβαντινό. 6. Αλαβαντινός. Δύσκολη προσπάθεια. Κλειστές και οι δύο άμυνες. Η ειδοποιούν διαφορά νομίζω είναι τα τρίποτα του Κολυβάκη. Καλάθι από τον Λάσκαρη. Χωρίς συνεχίζεται. Το 12 γίνει 10-26. Το βιβλίο από τον Σταύρο, άστοχο.
που είπα, το γρήγορο παιχνίδι των Μπόλνες και τα τριμποντάκια αυτού του κυρίου. Μέχρι στιγμής, σορβάνος για τρεις. Τώρα, λοιπόν, μακρινό επιθετικό Λιζάκης, Κολυβάκης, δίστασε. Σηκώθηκε για δύο με σπάσιμο της μέσης, άστοχο. Πάνω πάνω στο Σταύρο, τον Μπαμπαλή. Ο Αλφαντής. Ακριβώς στα μέσα της διαδρομής, ένα πεντάλεπτο απομένει. Νομίζω μέχρι στιγμής μπορούμε να έχουμε δυσκολευτεί αρκετά εκτυπικά. Μπαμπαλή για δύο, σπάει το ρόδι. Πρώτη πόντι στο μάτι για τον Στάθη. Τσανίδης. Σορπάνος. Κολυβάκης θα ψάξει την πάσα, θα βρει τον Λάσκαρη. Τέσσερα δεύτερα μουζάκης, αυτός θα αναλάβει την ευθύνη, θα πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, δεν εκτελέσει και τίποτα. Τον είναι χαμηλά. Δικό μου το λάθος. Παράγω την baseline. Ζορμπάνος. Ωραία σταυρωτή. Δύσκολη προσπάθεια. Καθαρό στόμα. Ο πίσω από τον Φουρνί. Πάπαλης. Δεν έχει πάρει πρώτη ευθύνη του Σταύρος. Πάω λεπτικό του Αλφαντή. Του κάνει νομίζω. Μπήκανε τον Μπάμπαλη. Αντιστρέφει, περνάει από δύο και βάζει φρένο. Καλή επιστροφή των Μπολέρς. Καραβαντινός. Σε υψηλά βεράδι και το μακαρισμά του. Ωραία κίνηση. Και δύο βολές τώρα για τον Λάσκαρη. Πετρόπουλος και Σιαμάνης μέσα για τους κίτρινους. Ξεφορλής έξω και ο Στάθης ο Μπαμπαλής. Έξω η πρώτη. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο πόντους από τον Φακελαρίου, 7 από τον Κολυβάκη, 4 από τον Λάσκαρη και μόλις 2 από τον Στάθον Μπάμπαλη από την άλλη. 14-2 το νούμερο σκορ. Αλφαντής. Και με τα ψηλά, λάθος η πάσα. Κάτω εκεί ξανά για τους Μπόλερς. Πιέζουν ψηλά Κολομπό. Είναι ελληνικό, θέλω να μοιάσουν τη διαφορά λίγο πριν κλείσει ημίχρονο. Μουζάκης πέρασε, αστόχησε, rebound, μακρινό, επιθετικό, ακόμα ένα του Λάσκαρη. Πάμε τώρα πάνω σε εκείνον. Συμπληρωμένα τα αμαδικά βολές για τους Μπόλερς. Thank you.
σκοράρει όλη στην δεύτερη περίοδο. 12-28. Πετρόπουλος παίζει με πλάτη, κερδίζει χώρο και το φάουλ από τον Θεανίδη. Αργυρόπουλος. Ξέρω ποιος. Τώρα να δούμε. Στην πολύ θα γίνει αλλαγή λογικά. Το έδωκε κατευθείαν ο Μάικ και θέλει να βάλει ένα κορμί νομίζω να μακάρει τον Μετρόπουλο. Κακή η φωνή του. Και η δεύτερη γόνη θα ανέβει. 2,5 λεπτά, 5-2 τα φάουλ. Έχουν να δώσουν ακόμα οι μπόλες. Επίσης θα κάνουν ακόμα λάθος από δίδυ τους των κίτρινων. Αλφαντής. Αλφαντινός. Διαφάς χαμηλά. Τρόπουλος γυρνάει. Κάνει παρατικά την κατοχή. Μπάλα έξω. Για 3 στο σουτ. Αστοχό. Πάμε ακόμα από τη Θεανίδη. Βλέψουμε ακόμα ένα. Μπάμπαλης. Βιάστηκε εδώ. Κακή προσπάθειά του. Εδώ βιαστικές και οι δύο ομάδες. Λίγο πολλές. Το κόψιμο, πολύ καλή συνεργασία, καλάθι και φάουλ ο Αλφαντής. Time out, 14-28. Μια βολή για τον Κολυβάκη. Στην Μπαμπαλή. Και αυτή 14-29. Έχουμε την βολή του goal foul. Μόνο που έχουν ξεκινήσει και παίζουν, κλέβουν μπάλες, αλλά η διαφορά παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Θα είναι 15 οι μπολές. Αυτή η βολή ήταν φαντήρι, πάνω ο Αγυρόπουλος. Βράβει δύσκολη προσπάθεια λοιπόν. Ο Φουρνής τρέχει ξανά η Βολόμπο. Πολύ καλή άμυνα για τον Φανό. Παραβαντινός Φουρνής αφαιρεί ο Χαντόφ στον Αλφαντή. Καλή κυκλοφορία για τρεις ξανά. Άστοχο το τριμποντάκι. Δεν θα δει από τον Σιαμάνι από αυτό το σημείο νομίζω. Αν δεν μας δώσει το κένα, ψυχολογικά νομίζω ότι θα έπαιρνα λίγο παραπάνω μπρος στην κυκρινή. Αργυρόπουλος, Λέων Πετρόπουλου, βήματα. Πολύ πολύ βελτιωμένη εικόνα των Μπονόμπο στο τελευταίο 5 λεπτό. Ευκαιρία να μειώσουν. Κολυπάσα δεν παίρνει στο Μετρόπουλο. 4-2-2 Κολυβάκης. Ζάκης Αδράδη νομίζω είναι μόνο στο εκεί. Μπαλά ήταν στον Κόλλη. Ωραία πάσα. Ζάκης ανάποδο λέει. Άστοχο ριμπάουντ ο Μετρόπουλος. Για να δούμε από την άλλη τώρα. Λάθος πάσα ξανά. Κολυβάκης, Ζάκης, Αργυρόπουλος. Φάουλ και δύο βολές. Θα κάνω ένα σταύρο στον Μπαμπαλής. Ο Σιαμάνης. Λέτος ο υπηρεσιακός κοτς. Μέσα να μπει στον Παγκέο Ράπτης. Στα πρώτη. Thank you.
σε δεύτερη. Και τέχει ο Σταύρος φαλ ψηλά. Σωστό φαλ, το τελευταίο που είχαν να δώσει ήταν αυτό, έξω Κολυβάκης. Έξω και Μουζάκης μέσα, Ζορμπάνος και Ράπτης. Ράπτης πρώην παίχτης, Σπόρτο. Στο περσινό Σάμερ. 23 δεύτερα, τα 20 για τους κίτρινους. Λογικά οι μπόλες τα έχουν λίγα αυτό να μάρει και στο τέλος. Μπάμπαλης Αμπαδής Λίκλη Σιάμνα. Έξω για χρήσω Σταύρος. Κοντά το σουτ. 4 δεύτερα, 3,7 για την ακρίβεια για τους μπόλες. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν. 3-2 Ζορμπάνος πίσω από το κέντρο. 14-30 σκορ του χρόνου. Δεύτερο μέρος του Ζωφρία, 14-30. 10-12 το σκορ της πρώτης περιόδου, 14-18 μάλλον, 4 το σερί που έτρεξαν οι μπόλες στην δεύτερη. Πάρα πάνω στον Πετρόπουλο. Πάμε λίγο να δούμε τα στατιστικά. Μία στις 5 βολές, 5 στα 18 δίποντα, 1 στα 8 τρίποντα για τους Βολόμπο. Από την άλλη έχουμε τέσσερις στις 7 βολές, 10 στα 18 δίποντα και 2 στα 8 τρίποντα. 2-30 τα rebound, 16 όλα οι βολές. Για σύντομα. Πολλά κλεψίματα από τις βολές, 5 έναντι 10. Υπέρ των Πρασίνων. Το δεκαλάθι για τους Βολόμπο, 7 από τους Μπόλερς, 3 διποντάκι από τον Σακελαρίο, απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Τι λέω, δεν βάλα καλά πριν. Αλφαντής άστοχος, rebound από τον Μουζάκη. Άλλη πάση στον Ζορμπάνο, καλάθι από εκείνη. Το εφήσεις του Μονόμπος, 43 από τον Μπόλμερ. Καλά και θα βάλω τον Μπαμπαλίσκο, του πρώτου στο μάτσο, νομίζω. Έχω βάλει στην δεύτερη περίοδο. 16-14. Μπιτζάκης, ωραία Σταύρωτη. Ήρθε προς τα μέσα, καλή και η άμυνα του Φουρλή, λάθος, κλέβει ο Θωμάς. Κουραδούλας, Σταύρος Μπάμπαλης, Πετρόπουλος, Αλφαντής και ο Φουρλής. Οι πέντε για τις πονόμπα φάλπανο τον αρχηγό. Από την άλλη έχουμε Θεανίδη, Σαγκελαρίου, Ράπτη, Μουζάκη και Ζορμπανό. Λίγο πιο κάτω το σχήμα των Μπόλερς. Μέσα η πρώτη. Μέσα και δεύτερη από τον Φουραδούλα. Έχει χρόνο, έχει χρόνο. Έχει χρόνο. Μπαλάζει στον Μουζάκη. Στέκεται για διακίνηση. Μεγάλη καμπολή το σουτ. Τριμπάουν. Ο Θωμάς ο Φουραδούλας. Μπάμπαλης. Φουραδούλας ήταν ένα σκριν. Πετρόπουλος κάποιος φύλλα για να το δώσει. Μπάμπαλης για τρεις ο Σταύρος με την πίεση. Ράπτη, κλατ. 21-34 time out. Ο Μάικος Στεφανάκος. Επιστρέφουμε το time out, 21-34. 5 γρήγορη πόντα από τον Σταύρο τον Μάμπαλη και 2 από τον Θωμά τον Φουραδούλα για τον Κολόμπο. Από την άλλη 2 πόντα από τον Ζορμπάνο και 2 από τον Σακελαρίου. Τώρα την μπάλα έχει προηγηθεί. Έχουν προηγηθεί μάλλον βήματα από τον Μουζάκη. Ο
Μπαμπαλής, λάθος του πάσα. Ο Ζάκης κλέβει, γυρνάει ο Μπαμπαλής, δυσκολεύει τη ζωή. Λάθος, κλέψουμε τώρα για τον Μπονόμπο. Λάθος ξανά. Πάλο με τρόπουλος. Πρώτη και για τους κιτρινούς. Ζάκης. Ξανά πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη αλφαντισμός διασμός για χαρά πέφτει στις 11. Λίγο το μυαλό τους οι μπολέρες. Από την άλλη νομίζω ήταν ευρωμένη μια αντίδραση από τους Μπονόμπο. Στα κεταρίου άστοχος για 2 rebound ο Μπαμπαλής. Τρέχει ο Σταύρος. Παντιφέρνος κόντει για 3 αλλά αστοχή rebound ο Ράπτης. Γερμάνος αυτός για 3. Αστοχής Πάνος. Ένα τρέχει φάουλ ο Ράπτης. Καλύτερος ο φάουλ. Τις αλλαγές μέσα. Κολυβάκης, Λάσκαρης και Κρόκος έναντι του Μουζάκη, του Ράπτη και του Θεανίδη. Και τους μπολέρς. Σύρκες ο Φιλαρίου. Ωραία που πάρει με στο μαρκέ. Αφαντής. Γράφει το μεγαλύτερο μάτους πριν από τον Πετρόπουλο ψηλά. Μπαλά περνάει χαμηλά στον Πετρόπουλο. Γυρνάει εκείνος αλλά στο key rebound ο ίδιος. Μάχης εκεί. Κουραδούλας. Μέσα η διαφορά πέφτει για πρώτη φορά κάτω από τους 10, 26, 24. Η κίτρινη. Φάουλ. Βλέψουμε ξανά για τον Μπονόμπο, πάρα πολύ βελτιωμένη κυρίως η άμυνά της. Από εκείνο μου δέχεται και ενέργεια και υπός της διαφοράς. Η μύχρο να έρθει στο 14-30, μόλις 4 πρώτους έχουν βάλει οι μπόλερς. Ο Βόδαγκ έχουν πετύχει ήδη Μπονόμπο. Κουραδούλας και αυτός, όχι. Ο Παντοράπτης. Ωραία πάσα στον Ράπτη. Δίστασε εκείνος, αναπέρασε μπάλα έξω. Κολυβάκι σε νέα δεύτερα. Ρόκος. Ωραία προσπίση, καλή και η πάσα. Άφησε μόνο τον Ράπτη. Αλλά αυτός αφέξε. Yo te voy a dar.
Κρόκος για 3. Και τώρα ο Κρόκ. Ελαφρώς χαμένοι επιθετικά οι Bullets. Θα πω εγώ, θα έχω τα πρώτα 6 λεπτά. Μπάμπαλης, Παντής, πέρασε, πολύ ωραία κίνηση. Άσταχο το φλουδεράκι, rebound, ο Ζορβάνος. Τρέχει ο Παναγιώτης, άφησε ωραία στον Κολυβάκη. Το καλάθι θα έρθει, 26-36 ξανά σε διψίδια την ίδια φορά. Πρώτη πόντη του Κολυ στο 30 λεπτό. Προαδούλας, έξω η μπάλα. Μπαμπαλή θα σκοθεί για 3. Θα αστοχίσει, rebound, επιθετικό του Πετρόπουλου. Αυτό το τελείωμά του. Ακόμα να κλέψει το φάουλ ο Κολυβάκης. Έξω και ο Φουρλής μέσα. Ο Αραβαντινός έπιζε η φέρει και κόσμο από το καταλαβαίνω. Μέσα και ο Λαγιός. Παναφορά από την baseline. Μπαμπαλής. Φάουλ πάνω στον Παναγιώτη Πετρόπουλο. Ωραία κομπίνα. Μέσα η δεύτερη. Ξανά σε μονοψήφια την ίδια φορά. Πολύ καλό τον Μπάμπαλη. Σε εκείνον η μπάλα. Σε κενό τέρμα αυτό δεν το χάνει. 29-36. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 7. Λάγιος από κοντά, άστοχος, rebound, ο Ζορμπάνος. Λάθος ξανά, έχουν χάσει και λίγο στο μυαλό τους οι Μπόλερς. Μπάμπαλης, καλάθι ακόμα. 31-36. Επιστρέφουμε το timeout, 2-21 στο ρολόι. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στις δύο πλευρές πλακιά από τους Μπολόμπο. Έχουν πετύχει 17 πόντους σε 8 λεπτά. Έχουν κλέψει πάρα πολύ φορές την μπαλά, θα δούμε και τα χαρακτηριστικά. Είναι αρκετή δεύτερα στο περίοδο. Λουζάκι, καθαρία να κλέψουμε ακόμα ένα. Η διαφορά έχει να φτάσει σε αυτό το σημείο νομίζω από την αρχή του μάτς. Και ελάχιστον στους δύο πόντους. Είναι καλό το θέληση την πρώτη περίοδος. Αραβαντινός, Πετρόπουλος στο σκρίνι. Τελειώνει ο χρόνος, Αραβαντινός, fade away. Δύο βολές και για εκείνον. Τρία τα 2-36, 1,5 λεπτό.
δεν έχω πάλι να δώσω τις βολές, άλλο ένα έχουμε. Μπονόμπο, Κολυβάκης, Μουζάκης. Στη γωνία, Τρίσος Ζερομπάνος, σε rebound, του Σταύρου του Μπαμπαλή. Οι Λάγιος γύρισε από τα μέσα, πολύ ωραία κίνηση, άστερο το λέει απ, δύο βολές όπως και να για τον περιφερειακό των κίτρινων. Έχω μεγάλη περίεργη με αυτά τα πλεσμάτα στον Μπονόμπο. Είχαν 8, δεν έχουν 13 και έχουν και 10 λάθη σε αυτή την περίοδο οι Bowlers. Είχαν 5 στον δεύτερο και τώρα έχουν 15. Διαφορά στους 3, 33, 36. Μία στις 2 από τον Λάγιο, μία στις 2 από τον Αραβατινά και μία στις 2 από τον Πετρόπουλο. Αν είχαν ευτοχήσει. Από την Αμήνη της Ευρωπαίας και 3 στο Μάθρα Σαϊκιά. Μικρή λεπτομέρεια, αλλά αυτές νομίζω είναι που θα καθορίσουν το δωμάτι, έτσι όπως πάει. Κολυβάκης, τρίστο σουτ, αστοχα από τον Γιώργο, rebound. Ο Αραβαντινός, ένας εναντίον, ενός πάει. Πολύ ωραίο, λέει από το βερό καλάθι. Δεκαπέντε δεύτερα. Μουζάκης αστοχή, ο ίδιος το rebound, ο Τρόπουλος το foul. Έχω μια μικρή ένταση. Τα φεκαντέρνα μας ο Μουζάκη και με Τρόπουλο. Θα πέντε 36. Αυτός ο Κυλαρίου. Σαν Ανδρέα Δης. Καθαρία μου να πρέπει να παίξουν εδώ υπονόμπο. Δεν έχουν φάουλ πλέον να δώσουν ούτε αυτοί. 8,1. Μουζάκης 6, 5. Τα Κυλαρίου. Γορμπάνος για 3. Άτυχος εδώ, με φόλο ο Κολυβάκης, μετράει. Για να δούμε βασικά. Ωραία θα τα αποφασίσουν. Τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη Ζαφριά, 21-6 το πλημμύριο σκορ της τρίτης περίοδου. Πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Μπονόμπο. Από την άλλη, blackout διαρκείας και επιτυχία αμυντικά. Αλλά νομίζω περισσότερο στο μπροστά μέρος του γηπέδου για τους Μπολνέρς. Εγώ έχω το πλημμύριο του Τασιλάρη και δύο προσωπικά μόλις σε 10 λεπτά. Τρεις ο Διονύσης, ο πρώτο σου. Τώρα παράω την baseline. Φάουλ χαμηλά. Την επαναφορά
Βάλα έξω Σακελαρίου. 12. Κολυβάκης. Ο ίδιος το rebound. Μάχεται ο Γιώργος. Καλάθι. 35-38. Τον καλό Κολυβάκη θέλουν τώρα οι Bollers. Πάλι του πόντι. Στρέψουμε ακόμα ένα. Μιαζός με τον Γιώργο. Άστρο τελείωμα. Πήρε 38. Καραβατινός προς τα μέσα. Ξέφυγε και τελείωσε τη φάση με τα αριστερό. Καραβατινός έχει φέρει λαό σήμερα στη Ζωφριά. Τρεις κόντρες. Κολυβάκης. Μια σκέψη, πάσα τον πέρασε. Έτσι κλαίει το πρώτο 1,5 λεπτό. Φαουλ πάνω στον Σταύρο τον Μπάμπαλι. Για τους Μονούμποχα σκόρερ μέχρι στιγμής ο Σταύρος ο Μπάμπαλις. Φαουλ. Φιλά. Από την άλλη ο Κολυβάκης έχει 17 ποντάκια στο γράφος κάνει μάτς ο Θεός και ψυχή του. Αυτό είναι ο Βακελάς. Σακελάριο. Πως εδώ η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Νομίζω από μια άποψη είναι λογικό και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Καθεμία μένει για να βγουν στην κράτα ιδέ για να βγουν από τη ζώνη του βεβασμού. Στα κελαρίου για δύο έφτασε το ταμπλό. Το μάτς παραμένει κλειστό, 37-40. Μπάμπαλης, φαουλ του Σακελαρίου. Τρίτο. Μέσα ο Αραβαντής, μέσα και ο Φουρλής, έξω ο Σιαμάνης και ο Αραβαντινός. Γιατί βγαίνεις ρε μάνα. Δύο βολές για τον Σταύρο τον Μπάμπαλη. Σάκη, πες στα 2,5 με όρεξη. Σε πρώτη. Νομίζω στο ημίχρονο όποιος το παίξει αυτό το ματσάκι έχει βγάλει πολλά λεφτά. Με δεύτερη, 40. Τέταρτο φάουλ των Bollers από το επόμενο. Θα στέλνουν στη γραμμή των βολών τους Bonobo. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσωπικά για τα υπόλοιπα 7 και 40. Πολύ σημαντική συνθήκη αυτή για το ματς. Και αυτή είναι ο Σταύρος ο Μπάμπαλης. Άστοχος rebound. Ο Θεανίδης. Ζάκης. Σακελαρίου. Καλά χαμηλά στον Κολυβάκη. Φάουλ ο Λάγκιος. Τρίτο για τον Μπονόμπο. Πολλά φάουλ. Γρήγορα. Στα πρώτα 2,5 λεπτά. Μολύς. Σακελαρίου για 2. Αστοχος τώρα. Rebound ο Λάγκιος. Καλό μπαλτάκι φαίνεται και αυτός. Μια από τον νέων προσθήκων που έχουν κάνει την Μπονόμπο. Μια από τις Λουφουρλή μπάλα έξω. Για αυτούς ο Σταύρος ο Μπάμπαλης. Κοντό το shoot rebound. Ο Ζορμπάνος. Βλέψιμο ακόμα ένα. Μπάμπαλης προς τα μέσα. Τα βάζει μόλις και με όλα και δικαιώνεται. 40 όλα. Τρίτος παντός του Σταύρου του Μπάμπαλη στην τελευταία περίοδο φτάνει τους 12. Κολυβάκης Σακελαρίου. Σελιστός Ζορμπάνο για 3 εκείνος. Άστοχος rebound. Από ποιον? Το κανένα. Το μισή παραμένει για τους Bollers.
Ανέβης, παίζει με πλάτη, γυρνάει με ένα φλούντερ, αλλά αστοχή. Μακιάμος. Αφαντής, πέφτει και παρόλο για βήματα. Και τρεις βολές για εκείνον. Ο Φουρνής θα το χρεωθεί. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά ξανά οι Boulders. Σαράντα ένα. Σαράντα δύο, δεύτερη σε ρολουζάκι, time out, Μπονόμπο. Συνέχεια το μάτς. Σαράντα, σαράντα δύο. Μέσα ξανά ο Αραβαντινός. Βάλα στον Φουρλί και από πίσω τον Αλφαντή. Μπαμπαλής είναι το σλάγιο να πάρει την μπάλα. 6 δεύτερα στο ρολόι, για πίσω από πολύ μακριά το σούτ. Άτυχος εδώ, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ζορμπάνος, ωραία πάσα. Παρία μου από τον Σταύρο τον Μπαμπαλή. 5 και 20 στο ρολόι. Αραβαντινός, Φουρνής, μπαλά έξω. Τέσσερα! Ωραία πάσα, Πετρόπουλος, φάουλ και δύο βολές. Σακελαρίου για δύο μέσα. Ξανά μπροστά οι Boulders. Πάμε λίγο στο Σακελαρίου στην τελευταία περίοδο. Ραβαντινός έχει χώρο. Περνάει, σπάει την μπαλά έξω. Μπάμπαλης. Μίγελης στο σουίτς. Τρία δεύτερα για την αποβολή μακριά ο Σταύρος. Άστοχος. Πάρα πολύ καλή η άμυνα των πράσινων. Τέσσερα και δέκα. Κολυβάκης. Λάσα και Λαρίου παίζει με πλάτη, αφήνει τον Ζορμπάνο. Άρη άμυνα, μεγάλη πάσα. Πετρόπουλος προς τα μέσα, ανάποδο λέει από καλάθι. 44-44.
Σακελαρίου. Καραμπατινός. Μπαμπαλής προς τα μέσα, μπροστά η Μονόμπο. Πέντε πόντια από το Σταύρο στην τελευταία περίοδο. Να ανοίξουμε και ένα live, στο Facebook είναι κρίμα αυτό το μάτς να μην το δουν και live. Φίλοι αυτοί των δύο ομάδων, βέβαια έχουν κόσμο κίνδυνο σήμερα. Κολυβάκης, Αγγελαρίου, πέρασε, σηκώθηκε. Μπάλα εδώ που κάνει πάρα πολύ πολλά παιχνίδια. Βγήκε 49. Έξω η δεύτερη, 46-45. Καλησπέρα και στον κόσμο του Facebook. 11η διαγωνιστική από τον δεύτερο όμιλο της Evolution, η Bonobo. 1-7-11. Young Bullers στην 5η με 12-16. Μπάμπαλ για τους άσοχος. Και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ την νίκη. Δεν τον όπο για να φύγουν από τη ζώνη του υποβασμού οι δε Bowlers. Για να μπουν μάλλον ξανά στην τετράδα. Θα κυλαρεί ο άστοχος με ταμπλό. Γιώργιον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Γιώργιον εσάς δηλαδή, το μάτς δεν το ρωτάνε live. Μέχρι την ήχρονη οι Bowlers είχαν τον απόλυτο έλεγχο, 14-30 έληξε. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Κλείνεται. Βγαίνει και αυτή η άμυνα του Μπονόμπο, η οποία Μπονόμπο έχει κάνει φοβερή δουλειά από το ημίχρονο και μετά. 21-6 προσφέρει της τρίτης περίοδου. Έχει βλέπει πάρα πολλές μπάλες, έχουν βγάλει εύκολους πόντους στον εμφυλιασμό και έχουν δείξει πάνω απ' όλα μεταλλό. Από την άλλη πόλη νομίζω ότι το έχουν ξανακάνει ήδη φετός. Έχουν αποδείξει την ομάδα η οποία νικάει τα κύπελλα παιχνίδια και βάζει σκόντους εκεί που πρέπει. Τα παραδείγματα νομίζω δεν είναι λίγα, το πιο καταδεκτό ήταν με τον Βλαστιακό. Λίγες αγωνιστικές πριν, τρίγουμε εμείς και λίγες αγωνιστικές. Στον Σακελάριου, μπάλα εκτός, 1-39. Βλέπω, μπαίνει ο κόσμος στο live, έχουμε time out από τους Μπονόμπο. Κανείς δεν γράφει το live, μόνος ο Κράτης σας είναι μια καλησπέρα, πείτε τα δάκια προγνωστικά. Αν δείξω λίγο, ενώ αυτή είναι όλη η γελίστα Αραβαντινού, αυτή είναι τον Bowlers. Στην τρίτη περίοδο είχαν μόλις, στην δεύτερη περίοδο μάλλον, είχαν μόλις 5 λάθη. Συνολικά δηλαδή στο ημίχρονο. Μέσα σε 10 λεπτά έφεραν 17 πόντους. Σε 7 λεπτά μόλις είχαν 17 πόντους. Σε 7 λεπτά είχαν 21 και έκαναν 10 λάθη. Στο ακριβώς αντίθετο σκηνικό είχαμε στην πρώτη και δεύτερη περίοδο. Είχαμε πάρα πολλά κλεψίματα και εφηδιασμού για τους πράσινους και εύκολους ποντούς και από κοντά και από μακριά. Σε καλό βράδυ, Κολυβάκης. Ήταν σε λίγο live, παρά τα συγγραφή σου, Κατσουγιαρένδης, τι θα έλεγες.
πολύ ωραίο μάτς, περίεργο μάτς. Τα ερμηνεύματα ήταν 10-12, το μόνο ισορροπημένο ήταν το πρώτο, 4-18 στο δεύτερο, πλήρης κυριαρχία των Young Boys, 21-6, ακόμα πιο πλήρης κυριαρχία των Κυστηρινών στην τρίτη περίοδο. Παραδοσούλα μυρίζει. Τα φάουλ είναι συμπληρωμένα, σημαντικό και αυτό και για τις δύο ομάδες, πρέπει να παίξουν καθαρή άμυνα. Δεν ξέρω αν θέλουν να περάσουν την μπάλα χαμηλά στον Μητρόπουλο και να βγουν την μπάλα έξω. Μόνο μπορεί να πάνε για ένα τριποντάκι. Σε αυτή κατά δύο περιπτώσεις και έναν πόντο να βάλουν που λέει ο λόγος. Παίρνουν προβάδισμα. Λέξουμε και καληνύχτα. Ο Λογαλοκάκος θα έχει πάρει από το μάτι του Παναγόνα έξι κοιτάλιος. Δεν είναι ντροπή, υλικό μου. Πες το μάτι, το ξέρουμε κι εμείς. Επαναφορά από το πλάι. Αραβαντινός. Μπαμπαλής εναντίον Κολυβάκη, το match-up της βραδιάς Πετρόπουλος για το Φιλάκι Ασκρίν. 4-4 Μπαμπαλής για τρεις ο Σταύρος, κακό το σουτ. 3-2-1 Ασκρίν. Ο Γερμανός έξτρα πεντάλεπτο. Την διάρκειας για τους bowlers. Το σκορ στην απόλυτη ισορροπία 47-47. Παραφορά πίσω από το κέντρο. Ζορμπάνος, Κολυβάκης, Ανδρεάδης, Λάσκαρης και Ραπτής για τους πράσινους. Κολυβάκης θα σκοθεί από το κέντρο, θα αστοχίσει. Έξι. Τώρα αυτό μετράει, δεν μετράει. Από αυτό που βλέπω να μην μετράει. Ο Χριστός και η Παναγία. Έξτρα μεταλλεπτό. Κώστα. Κώστα.
τώρα ξανά στο live. Παύλο βλέπω ξανά μέσα. Νότης Κυπριανός. Τι βγαίνει εδώ Νότης. Σαν ζήτη οι μελλοντικοί πρωταθλητές της Μάστερ. Το πάει και εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να το κόψει. Τι ημέρα έχουμε σήμερα ακόμα. 28 Φλεβάρι. Θυμίζω οι Μπονόμπο σήμερα αν νικήσουν φεύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αν νικήσουν οι Μπόλερς ξαναμπαίνουν στην τετράδα. 9 Μπονόμπο, 7-11 το ρεκόρ τους. Πέμπτη οι Μπόλερς με 12-16 αντίστοιχα. Σταύρο, στέλνες το διαμαντί. Με ρωτάει, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Στείλε πώς πάει το μάτς, εγώ δεν πάω να μιλήσω τώρα. Δόλκα και 20 ακόμα πέσουμε, δεν είσαι ειδικτή πλέον. Αυτά είναι φίλε. Μια χαρά, ελπίζω όλοι να είστε σε κάποιο αναπαυτό μέρος, να πείτε κάτι ή απλό να αλλάζετε, ξέρω εγώ το γραμμάτι σας. Αυτά είναι, έχουμε κάνει NBA, η ώρα πήρα έχει πάει. Μην τα λέτε αυτό το κεφάλι χαμηλά, είμαστε τα δυνά χαμηλάκια μου εδώ στην Πρανός. Δεν κορυδεύεις κανένα αυτό το γονότι. Εντάξει, μια χαρά. Τα φιλιά μου στον μεγάλο παράγοντα Γιάννη Πέλαχα και στον αδέλφο Σταυροπούλο. Το Λιβάκης, ο Ζορμπάνος Ανδρεάδης προς Σπίτερ, περνάει προς τα μέσα. Έξω για τρεις ο Ζορμπάνος, κακό το σουτ. Θέλω προβλέψεις. Είμαστε μαζεμένα εδώ, κάνουμε αυτό το live. Όποιος θέλει, γράφει. Όλα τα βλέπω από εδώ. 47 όλα. Αραβαζινός, λάθος η πάσα. Κλέβει ο Κολυβάκης, μπάλα στον Ανδρεάδη. Μέχρι μέσα ο Πάνος, άσχο και αυτό το layup. Rebound από ποιον, από κανέναν. Βουτάει. Αλλά σε όλη μπάλα θα γίνει του Παναγιώτη Ζορμπάνου. Ο Σταύρος ο Μπαμπαλής. Μετεράκι το παιχνίδι άστοχο. Κολυβάκης, είχε αυτός. Κάτω εκεί τον έχει την κομμάτια. Ωραία, τι γίνεται. 18 live. Καλησπέρα μας είναι εμείς. Καλησπέρα τώρα, τι ώρα. Τέτοια λόγια. Όποιος έχει μωράκι και μούτρες στο σπίτι, προτείνω να βάλει ακουστικά. Θα βάλω μερικά στον άλλο στο τέλος. Μην θυμίσω κανένα στο σπίτι. Έχουμε βήματα εδώ από τον Πετρόπουλο. Από εκεί περνάει ξανά στους πράσινους. Αν δεν θυμηθούμε με το Γιάννη Σεμπούλιας. Ακόμα και λίγο στον αγωνικά κόσμο. Τα δικά μας Κολυβάκης. Όμως τελειώνει το δεύτερα για τους Μπόλερς. Κολυβάκης για τρεις άστοχος. Rebound ο Αραπαντινός. Το 47 όλα παραμένει άποντες και οι δύο ομάδες στο πρώτο 1,5 λεπτό της παράτασης. 5-5 περιμένει το φάουλ. Καμία από τις ομάδες δεν έχει να δώσει. Αραβαντινός φεύγει από το Κολυβάκι, κάνει την κατοχή. Δύο δεύτερα επίθεση από το πλάγιο της Μπονόμπο. Δεν γίνανε τα καλάθια, εννοείται. Τώρα η μπάλα σβίζει 850 κιλά από το εξής. Πάει ξεκόνταρα στον πάγκο, από όλη σήμερα για κάποιο λόγο δεν σταματήσει να παίζει. Δεν παίζει πολύ λιγότερο. Αραβαντινό. Αν είχαν ένα μάξι Φανάκο, ενδεχομένως να είχαν πάρει και το μάξι και έφτανε οι πολλές. Τι ξέρει ο Σπίγκερ, θα μου πει τίποτα. Έχει δεύτερη 48-47. Κατάσταση μόνο ένα είναι να έχει μέσα ένα σκοπό. Σάκη Καραβασιώτη, πού είσαι? Θυμάται ο Σάκης. Ζορμπάνος για τρεις.
θα αστοχίσει ξανά Παναγιώτης. Δεν είναι σε καλό βράδυ σήμερα. Μπάμπαλης, φλότερη μπαλά, δεν το κλείνει το μάτι και το ρεβάνο Αλφαντής. Ανδρεάδης πιέζει. Γίνεται από δύο ο Λάμπης. Μπάλα δεν την κάνει το χατήρι, κλέβουν οι Boulders. Ουρμπάνος Κολυβάκης στέκεται για δύο. Αστοχή rebound. Ο Πετρόπουλος στο live 48-47, 2-20. Ξαναλέω, βάλτε ακουστικά, μην κλείσετε ένα στο σπίτι. Αν πάτε μάτι, πάτε μπίτι. Θα έχουμε φωνές. 2-2, 1, Μπάμπαλης, άστοχος, χρόνος τελειώνει. Βγαίνει ακόμα μια πολύ κρίσιμη άμυνα με τους πράσινους. Αλλαγές μέσα στο κελαρίου. Με την ομάδα του Μάτου Στεφανάκου, ο Λάσκαρης. 2 λεπτά ακριβώς. Ανδρεάδης, πάνω ένα σκριν. Καλώς ο Σακελαρίου, λάθος πάνω. Χαμηλή. Εδώ το τρίποντο. Και η κούραση παίζει από εδώ στις χρόνωσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο με καμία από τις ομάδες παρά την σχετική του σκληρότητα. Σήμερα να παίξει 45 λεπτά. 1,5 λεπτό. Φουρνής προσθήκε. Αλφαντής δίστασε και αυτός. Πέρασε προς τα μέσα. Κακή πάσα φόβη από τον Θεανίδη. Χωρίζεται στον πάγκο ο Μέτρος Ιβανάκος. Αλφαντής, Παναθηναϊκός από τον Πετρόπουλο. Μπαλά χαμηλά στον ψηλό. Κερδίζει χώρο. Αλλά στο χείρι πάμε τον Κολυβάκης. 1-10. Λέγω να έχουμε δεύτερη παράταση. Πάση θα έχει. Ζορμπάνος, Κολυβάκης. Πίσω μέναν οι πόλες. Περιμένει το 48-47. Σακελαρίου περνάει. Άμυνα. Καθαρή τζάμπολ. Περνάει στους Μπονόμπο. 52,6. Μόλις μία στις δύο βολές από τους κίτρινους. Σε αυτά τα 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Τίποτα καλά προγνωστικό. Συγχύτε μιλάει το live. Φάουλ χαμηλά. Η οχή έχουμε φοβή, διορθώνω. Αλφαντής, Μπάμπαλης. Αλλά το Βιρόμπλο πάει αντίθετα. Δύσκολα αυτό πήγε να κάνει. Μπάλα ξανά σε εκείνον. Σουτ για δύο μέσα. Τρελή καραβόλα. Υπονόμπο στο συν 3. 47. Time out. Τι έβαλε ο Σταύρος, λέει και ο Νίκος Παυλόπουλος. 47, 20,3 στο ρολόι. Επιστρέφω το time out. Ράπτης, Κολυβάκης. Μπάλα χαμηλά, στο πουθενά κατοχή για τον Μπονόμπο. Φάουλ γρήγορα δεν θα κάνει εδώ η ομάδα του Μέξη Στεφανάκου. Time out ξανά. Πενήντα 47. Αλφαντής πιέζεται. Μπάλα εκτός από τα πόδια του Ράπτη. 12,7. Φουρνής. Πετρόπουλος πιέζεται και κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ήταν η πιο σοφή επιλογή που είχαν να κάνουν οι Boulders.
Και όταν διάλεγα έναν παίχτη, τώρα βάζει βολές και ήταν ο ψηλός. Μέχρι στιγμής είναι άσχολος από την γραμμή της ανθρωπίας. Έχει βάλει 2-2 προηγουμένως στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έστω και μία, αν βάλει, νομίζω η Μπονόμπο μπαίνουμε το 1,5 πόδι στην ζώνη της παραμονής. Κοντή πρώτη. Ακόμα 6 το ρολόι, το μάτς παραμένει στη μία κατοχή, 50-47. Άπτυχο στη δεύτερη του πάντου Ράπτης. 8 δεύτερα, 7, θέλουν τρίποντο οι Βόλερς. Κολυβάκης πιέζεται, βάλα στη γωνία, Ανδρεάδης θα είναι ο ήρωας. Όχι, μεγάλη νίκη για τον Κοντράπο. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Φτάνουν στο 8-11 και φεύγουν από τη ζώνη του υποβασμού. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Συγχαρητήρα και στις δύο ομάδες, ευχαριστούμε και στην παρέα που μας κάνατε όλοι στο live. Από εμάς εδώ στη Ζωφριά, καλό βράδυ σε όλους.